Την ανηφόρα έχουν πάρει οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του 2024, την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν μείωση. Φρικτά, απέσια. Πολύ ακριβά όλα. Βασικά δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολύ δύσκολα, δύσκολα. Ο κόσμος υποφέρει να μην. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μετά από μια περίοδο που σημειώθηκαν απότομες αυξήσεις στις τιμές των γεωργικών προϊόντων κατά το 2021 και τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2022, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στην Ευρώπη και στη συνέχεια οι τιμές άρχισαν να μειώνονται. Όχι όμως για 5 μεσογειακές. Ανάμεσά τους και η Ελλάδα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση συν 20%. Νομίζω επί 20-25%. Αυτό. Ο μισθός όμως είναι σταθερός. Δεν θα αποταμιεύουμε. Θα ξοδεύουμε το μισθό μας στην διαβίωση. Αυτό. Η Βασιλιά μέρα έχει πάει 2 ευρώ, την άλλη μέρα πάει 2,30-2,40. Πού έχετε παρατηρήσει αυξήσεις για προϊόντα? Σε όλα. Σε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι πιο φθηνό. Οι τιμές των νεκρών αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα αυξήθηκαν με ρυθμό 20%. Μόνο άλλες 4 χώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράφουν αύξηση στα αγροτικά προϊόντα, καθώς μέτριες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μάλτα και την Ισπανία συν 4% και στην Πορτογαλία και την Κύπρο 1%. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, μόλις τώρα δώσαμε 60 ευρώ για κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει με 20 και το κλαίμε. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να περνάμε καλά και στα δύσκολα. Κάθε φορά που πηγαίνω γύρω στα 80 ευρώ το λιγότερο. Πάρα πολύ ακριβά. Ποια προϊόντα έχουν ακριβή? Είναι όλα τα πάντα. Τα πάντα. Ειδικά ο καφές, το τσάι, όλα αυτά έχουν ακριβήνει. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν μείωση των τιμών της γεωργικής παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2023. Οι εντονότερες μείωσεις τιμών σημειώθηκαν στην Ουγγαρία, μείον 24%, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με μείον 18%, καθώς και στη Σλοβακία και την Τσεχία με μείον 17%. Έχω παρατηρήσει στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω. Υπάρχουν αυξήσεις 30% σε ένα χρόνο, ας πούμε.